Τι και αν αγόρασε φρέσκο ψάρι ένας ηρακλειώτης για το μεσημεριανό του φαγητό, τι και αν το μαγείρεψε όπως προβλέπετε, τι και αν είχε στρώσει το τραπέζι έτοιμος να το γευτεί, μόλις ξεκίνησε να καθαρίζει το ψάρι, διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω πήγαν στράφη, καθώς στο εσωτερικό του εντόπισε μια πλαστική ετικέτα ρούχων. Ναι, μια πλαστική ετικέτα ρούχων που το ψάρι δεν είχε προλάβει να χωνέψει. Ξεπερνώντας το αρχικό σοκ και την απογοήτευση από το γεγονός ότι δεν θα γευμάτιζε το ψάρι και χωρίς να χάσει χρόνο ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο διαδίκτυο και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας μέσα σε λίγα λεπτά φρενίτιδα. Το ψάρι με το πλαστικό στο εσωτερικό του έγινε το viral θέμα της ημέρας καθώς δημοσιεύτηκε και στο neakriti.gr Δεν συνηθίζω να αποστάρω πράγματα από την καθημερινή μου ζωή. Θεώρησα ότι τώρα ίσω έχει μία μικρή σημασία παραπάνω. Αυτό είναι το ψάρι που καθάρισα πριν λίγο για φαγητό. Πιστεύω οι περισσότεροι βλέπετε και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία. Η φωτογραφία με το ψάρι και την πλαστική ετικέτα στο εσωτερικό του φέρνει στο προσκήνιο το πολύ σοβαρό θέμα με τα καθελογή σκουπίδια τα οποία καταλήγουν στι θάλασσε τη Κρήτη και σε πολλέ περιπτώσει στο ίδιο μα το τραπέζι. από περίπου ένα χρόνο, η εφημερίδα Νέα Κρήτη είχε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα έρευνα του Ελκεθέ σε 10 επιλεγμένα σημεία στι Γούρνε σε βάθο έως και 80 μέτρων και στην Ισοτία σε βάθο έως και 210 μέτρων, σύμφωνα με την οποία πολλά αντικείμενα έχουν καταλήξει και παραμείνει στο βυθό είτε πεταμένα από του ψαράδε και του επιβάτε πλοίων και σκαφών, είτε από του λουόμενου και του κατοίκου. Βρήκαμε πάρα πολλά σκουπίδια και τα σκουπίδια που έρχονται στη θάλασσα έρχονται από διάφορε πηγέ κυρίως από την ξηρά ή από σκάφη, μπύρες, παπούτσια, καρέκλες, ψυγεία, ρούχα. <laughs> ρούχα όλων των ειδών, μπουφάν, κασκόλ, κασκέτα. Αρκετά ήταν τα σκουπίδια που σχετίζονταν με καπνιστέ, από γόπε έω φίλτρα τσιγάρων, πακέτα και τα περιτυλίγματά του. Μάλιστα, ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 5% των σκουπιδιών που συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέρχονταν από είδη καπνιστών και από σχετικά με την αλληλεία υλικά. Όταν ψάει αέρα στα πέρια από τι παραλίε, μπαίνουν στη θάλασσα μέσα, κάποια συνείδητη με σκάφη, λίγα άτομα βέβαια, ρίχνουν στη θάλασσα σκουπίδια. Σε αυτή την περίπτωση, εμεί που έχουμε τι σχολέ καταδείξει τα καταδικά κέντρα, όλοι οι συνάδελφοι. οτιδήποτε σκουπίδουμε στη θάλασσα το βγάζουμε έξω, εννοείται.